Εμείς πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Σταύρος Κοντονής. Καλώς μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και με συγχωρείτε χθες λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, η αφορμή που σας κάλεσα σήμερα. Είναι από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο της Καθημερινής, την αυτοκριτική που έκανε για το θέμα της Νοβάρτης και τα όσα ακολούθησαν όμως μετά. Άκουσα δικές σας συνεντεύξεις και δηλώσεις για το πώς ήταν εκείνη η περίοδος με το θέμα της Νοβάρτης και πώς αισθανθήκατε όταν είδατε τα 10 ονόματα. Κύριε Φιλιππακόπουλε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα οποία έχω αναφέρει εγώ μέχρι σήμερα είναι όσα είχα καταθέσει και στο ειδικό δικαστήριο και στην ειδική. Δεν τα είπατε για πρώτη φορά τώρα, δηλαδή. Δεν τα λέω πρώτη φορά. Τα έχω πει και δημόσια κατ' επανάληψη, αλλά με για τον πλέον επίσημο τρόπο ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι πράγματι η υπόθεση Νοβάρτης, από ό,τι φαίνεται, θα μας εκπλήσει συνεχώς. Διότι αυτά που ακούστηκαν και από τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη, σε μια χθεσινή αντιπαράθεση που είχαμε, κάνουν πιο σαφές αυτό το οποίο είχα πει εγώ, ότι είχε στηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης. Το οποίο είναι πολύ βαρύ αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ βαρύ. Το καταλαβαίνετε. Επειδή είναι βαρύ, το λέω. Και το λέω πλέον σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι. Ποιοι έβαλαν στο ίδιο τσουβάλι? Κύριε Φιλιππακόπουλε, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος και τη βαρύτητα αυτών των λεγόμενων. Βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι κάτι το οποίο έπρεπε να διεκπαιρεώσει αποκλειστικά η δικαιοσύνη. Και το άλλο ήταν η αναφορά του Πολάκη σε μένα για διάφορες υποθέσεις. Κατά την υπόθεση Κελπνό, εγώ δεν την γνώριζα καθόλου, ούτε είχε πέσει καθόλου στα χέρια μου, ούτε είχα καμία σχέση πέραν αυτών που κατέθεσα στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά όταν σου λέει κάποιος ότι πέρασες και δεν ακούμπησες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπορείτε να δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο είχε παραχθεί εκείνη την περίοδο των σχεδόν 2 χρόνων που ήμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά δείχνει μία αντίληψη, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν για να νομοθετεί, για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, για αυτό το χάλι στο οποίο βρίσκεται κτλ. Αλλά ήταν για να συμπράττει στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων. Αυτή λοιπόν τη δουλειά εμείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν την κάναμε. Γι' αυτό το απάντησα, ότι εγώ πράγματι πέρασα και δεν ακούμπησα δόρους ανθρώπους. Αυτή τη δουλειά προφανώς την είχε αναλάβει ένα άλλο πάρα υπουργείο, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί και πολλές. Αλλά αυτά, κύριε Φιλιππακόπουλε, όσο περνάει ο χρόνος και προστίθενται ψηφίδες σε αυτό το ψηφιδωτό, τα κατανοούμε καλύτερα, διότι τα πιθανολογούμε, τα φανταζόμαστε, πιστεύουμε ότι κάπως έτσι θα ήταν, αλλά πλέον αρχίζουν και προκύπτουν και ομολογίες. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Κατά τη γνώμη σας, πολιτικά κυρίως όλο να απαντήσετε, γιατί πιστεύετε ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας είπε αυτά που είπε και για την Νοβάρτης και για τις τηλεοπτικές άδειες? Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό κανενός, αλλά δεν το αποκλείω αυτό να εντάσσεται σε μια αντιπαράθεση που έχει με τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φάνηκε ότι υπάρχει στο συνέδριο. Αν αυτή πάρει σάρκα και οστά και τη δούμε πιο καθαρά το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό είναι, ή αν μείνει σε αυτό το επίπεδο της υφέρπουσας αντιπαράθεσης, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αλλά κανένας δεν μπορεί, κύριε Φιλιππακόπουλε, να είναι στο μυαλό κάποιου, και δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει τι σχεδιάζει και τι έχει κατά νου για τον εαυτό του ή για τον περίγυρό του. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά και από αυτά που μου λέτε σήμερα και από αυτά που έχετε πει τις τελευταίες ημέρες, ξαφνικά κάποια ημέρα σε εσάς ήρθε μια ιστορία ότι αυτά τα 10 πρόσωπα είναι ένοχοι για την κατηγορούμενη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Σας ανακοινώθηκε δηλαδή, ενώ ήσασταν εσείς ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω τι έγινε. Είναι πολύ απλό. Την υπόθεση Νοβάρτης εγώ την είχα στείλει στη δικαιοσύνη, γιατί είχα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια ανάκριση σε εξέλιξη στην Αμερική. Μου θύμισε λίγο πολύ την υπόθεση Ζήμες. Και γι' αυτό ακριβώς έκανα αυτό που έπρεπε καθήκοντος να κάνω ως υπουργός δικαιοσύνης. Εκτιστές σε όσα. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αμέσως έδωσε εντολή στην εισαγγελία διαφθοράς να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα,
η εμπλοκή του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν υπήρξε πουθενά και σε τίποτα, διότι η ανάκριση, όπως ξέρετε, είναι μυστική και πέραν κάποιων διαδικαστικών ζητημάτων που συζητούσαμε την τότε εισαγγελέα, την κυρία Ράικου, δεν είχα κάτι άλλο να εισφέρω εγώ σε αυτή την υπόθεση. Μετά την αλλαγή της κυρίας Ζαϊκού, την παρέτησή της και την τοποθέτηση της κυρίας Τουλουπάκη, εγώ την κυρία Τουλουπάκη, να φανταστείτε, την είχα δει μια φορά. Μέσα σε μια σχετικά κοινωνική, δεν τη λέω κοινωνική, κοινωνικοπολιτική εκδήλωση που είχε έρθει μια αντιπροσωπή από την Κίνα να με επισκεφτεί. Δεν είχατε συνεργαστεί υπηρεσιακά, τέλος πάντων, να έχετε. Εκεί την γνωρίσατε. Ναι, πρώτη φορά την είδα. Δεν την ήξερα ούτε επιζωμικά. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα αρχίζει μια περίεργη διαδρομή. Κατά πρώτον, την ίδια μέρα που έλαβα εγώ την δικογραφία το πρωί, είχα πληροφορηθεί από συναδέλφους σας ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Τζανακόπουλος, ο οποίος ήταν δεξί χέρι τότε του κ. Τσίπρα, είχε επισκεφτεί τον Αριοπάγο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει. Έμεινα, δεν σας το κρύβω, ότι προέβησε ένα διάβημα. Τι είναι αυτά και τι συμβαίνουν αυτά στον τα πράγματα. Κύριο Τσίπρα τότε, στον κύριο Τσίπρα κάνατε το διάβημα. Κάνατε τον κύριο Τσίπρα και τον ίδιο, και τον ίδιο τον κύριο Τζανακόπουλο. Και στον κύριο Τζανακόπουλο. Το βράδυ ήρθε στο γραφείο μου ο φάκελος της δικογραφίας και εκεί πραγματικά είδα ότι έχουμε κατά το κοινό λεγόμενο μπλέξει. Διότι ενώ η διαδικασία έρευνας ήταν για να δούμε ποιοι προέβαιναν σε παράνομη συνταγογράφηση και είχαν εκτοξεύσει τη φαρμακευτική δαπάνη, κύριε Φιλιππακόπουλε, σε δυσθεώρητα ύψη την περίοδο. Εδώ ξαφνικά φεύγουν από τη μέση όλοι αυτοί οι επίορκοι γιατροί οι οποίοι έκαναν αυτή τη δουλειά κατά σύστημα και βρισκόμαστε μπροστά σε 10 πολιτικά πρόσωπα που όταν είδα τα ονόματα αμέσως συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Αυτό που μου χτύπησε αμέσως καμπανάκι ήταν η αναφορά στον κύριο Πικραμένο. Τον κύριο Πικραμένο. Ήταν ο υπηρεσιακός υπουργός. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλοι, ο Στουρνάρας, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, αυτοί είχαν εμπλοκή, ας πούμε, με το φάρμακο και στηριζόντουσαν. Στηρίζεται αυτή η αποστολή με αυτά τα ονόματα ως υπόπτων σε καταθέσεις του τύπου είδα έναν να μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με μια τροχίλα τη βαλίτσα και μάλλον μέσα είχε λεφτά. Αυτά είναι γελία πράγματα. Μάλιστα. Το χειρότερο όμως είναι, το χειρότερο, ότι την επομένη μέρα το πρωί είχαμε δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, ο οποίος ανέφερε δηλώσεις σε εσάς, δημοσιογράφους, ότι γνωρίζει ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάθητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα έβαιναν πάρα πολύ άσχημα. Τώρα μετά την αρχική σας έκπληξη, κύριε Κοντονή, μετά την αρχική έκπληξη βλέποντας όλα αυτά, μιλήσατε στον κύριο Τσίπρα να του πείτε τι γίνεται, βέβαια, πού πάμε. Το ίδιο απόγευμα. Το ίδιο απόγευμα. Τι σας απάντησε. Δεν θα σας πω. Έχω πει, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι αυτές οι συζητήσεις είναι απόρριτες, γίνονται μεταξύ δύο ανθρώπων. Το σέβομαι και δεν επιμένω. Και δεν πρόκειται το να ρωτώ, γιατί επειδή μίλησε δημοσίως τώρα για το θέμα αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό ρωτώ. Καταλαβαίνω δημοσιογραφικά το ενδιαφέρον, αλλά έχω τονίσει ότι αυτό είναι για μένα ένα θέμα αρχής. Εντάξει. Δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσω συζητήσεις με κανέναν, ούτε σας ανέφερα προηγουμένως τι υπόθηκε με τον κύριο Τζανακόπουλο, που δεν τρέφω καμία εκτίμηση στο πρόσωπό του για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ. Η κόντρα τώρα με τον Πολάκη. Είχατε από παλιά κάποια κόντρα και σύγκρουση και τώρα έγινε αυτό που έγινε. Όχι. Ίσα. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ίδιος είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας και ένας εξαίρετος οικογενειάρχης. Μάλιστα, να φανταστείτε, ως φοιτητές είμαστε μέλη της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτός εκπροσωπούσε τους φοιτητές ιατρικής, εγώ τους φοιτητές νομικής. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκε χθες με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχατε κάποιο προηγούμενο, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολιτική σύγκρουση παλαιότερα, οπότε είχαμε συνέχεια τώρα. Κοιτάξτε, πολιτική σύγκρουση δεν είχαμε, αλλά
πολιτικές διαφορές υπήρχαν. Αυτό ναι, πολιτικές διαφορές, δεν λέω γι' αυτό. Να έχει γίνει κάτι παλιότερα και να επανήλθε τώρα εννοώ. Αυτό λέει αυτό. Εννοώ. Όχι. Δεν είχα. Μάλιστα. Μάλιστα σας είπα ποιο ήταν το παρελθόν. Μάλιστα. Και τι έχω πει γι' αυτόν. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος παρά το γεγονός ότι εχθές μου επιτέθηκε με ανίκιο τρόπο, ανίκιο, προσβλητικό και χυδαίο. Τι να πω, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση απάντησα σε μια επίθεση την οποία δέχτηκα που ήταν απροσδόκητη. Δηλαδή, τι δουλειά είχα εγώ, ας πούμε, με το Κελπνό, για παράδειγμα, την υπόθεση αυτή, δεν την είχα καθόλου υπόψη μου. Αν με ρωτήσετε τι ήταν η υπόθεση του Κελπνό, ρωτήθηκα και στο ειδικό δικαστήριο και πέρα από μια συνάντηση που έγινε στο γραφείο μου, το οποίο το κατέθεσα στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Πολάκης να συναντήσει την κυρία Ράικου, εγώ δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα για αυτό και μία. Μάλιστα. Για δε την Οβάρτης, σας είπα ακριβώς, ούτε είναι δουλειά, κύριε Φιλιππακόπουλε, του εκάστοτε Υπουργού Δικαιοσύνης να μεθοδεύει καταστάσεις ή να τροχιοδρομεί δικαστικές υποθέσεις. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να απαντήσει ο Πολάκης κάποια στιγμή είναι το εξής. Ότι εγώ δεν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Μετά πήγε κάποιος άλλος στη θέση μου. Γιατί δεν τον ρωτάει τι έγινε και με το Κελπνό και με την Οβάρτης και με πολλές άλλες υποθέσεις, αφού θέλει να κάνει τον αστυνόμο Σαΐνη. Για να το μάθουμε. Μάλιστα. Γιατί θυμόσαστε ότι λίγο πριν τις εκλογές του 19 η κυρία του Λουπάκη, εγώ ήμουν τότε βουλευτής, δεν ήμουν υπουργός, άρχισε και βάζει υποθέσεις στο αρχείο στην υπόθεση Οβάρτης. Έναν δηλαδή τους υπόπτους που είχε στείλει στη Βουλή, τους έβαζε τις υποθέσεις αυτές στο αρχείο. Επομένως, σας ρωτήσω ο κύριος Πολάκης, ο οποίος, σας λέω, ενεργοποιείται πολύ σε αστυνομικού τύπου σενάρια, να ρωτήσει τον αντικαταστάτη μου τι έγινε με αυτές τις υποθέσεις ή δεν ήξερε τότε. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι κάθε τρεις και λίγο από όταν έφυγα εγώ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν ο Πολάκης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Μαζί με άλλους. Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.